ο Διεθνή Οργανισμό Ατομική Ενέργεια προειδοποίησε για τον κίνδυνο σοβαρού πυρηνικού δυστυχήματο στο σταθμό τη Ζαπορίζια, λόγω τη απομάκρυνση των κατοίκων γειτονική πόλη όπου ζει η πλειονότητα των εργαζομένων και τη πιθανώ επικίνδυνη κατάσταση γύρω από την πόλη. Η κατάσταση στην περιοχή κοντά στον πυρηνικό σταθμό τη Ζαπορίζια γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτη και πιθανώ επικίνδυνη, δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόση, διευθυντή στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομική Ενέργεια. Όπω τόνισε, αυτή η μεγάλη πυρηνική εγκατάσταση πρέπει να προστατευθεί. Οι ειδικοί του οργανισμού που βρίσκονται στην περιοχή παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση για να εντοπίσουν κάθε πιθανό αντίκτυπο στην πυρηνική ασφάλεια. Μια ανησυχία την οποία συμμερίζεται ο Ιβάν Φεντόροφ, δήμαρχο τη Μελιτόπολη, που ανέφερε ότι η εκένωση που ανακοινώθηκε από τι ρωσικέ αρχέ έγινε πολύ γρήγορα. Μεγάλε ουρέ αναμονή είχαν σχηματιστεί στο σημείο ελέγχου του Τσογκάρ, στον δρόμο που ενώνει τη Μελιτόπολη με την Κρυμαία, η απομάκρυνση των εργαζομένων από τον πυρηνικό σταθμό, που τελεί υπό κατοχή και του οποίου οι έξι αντιδραστήρε είναι εκτό λειτουργία, δεν προβλέπεται προ το παρόν. Την Παρασκευή, ο Γευγένη Μπαλίτσκι, περιφερειακό αξιωματούχο διορισμένο από τη Μόσχα, είχε ανακοινώσει τη μερική εκένωση 18 κοινοτήτων υπό κατοχή στην περιοχή τη Ζαπορίζια, κυρίω στο Ενερχοντάρ. Αυτέ οι προσωρινέ εκενώσει, σύμφωνα με τον Μπαλίτσκι, αφορούν κατά προτεραιότητα τα παιδιά με του γονεί του, ηλικιωμένου και ανθρώπου με κινητικά προβλήματα καθώ και ασθενεί νοσοκομείων εν μέσω κλιμάκωση, σύμφωνα με τον ίδιο, των Ουκρανικών βομβαρδισμών τι τελευταίε ημέρε. Οι Ρωσικέ Αρχέ σχεδιάζουν να απομακρύνουν περίπου 70.000 ανθρώπου από κοινότητε στην περιοχή τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με άλλο αξιωματούχο τη Διοίκηση Κατοχή. Ο πυρηνικό σταθμός της Ζαπορίζια, που ελέγχεται από το Ρωσικό στρατό από το Μάρτιο του 2022, βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Νίπερου, που σε αυτή την περιοχή χωρίζει τα δύο στρατόπεδα. Αποτελεί στόχο πολλών πληγμάτων, κάτι που δημιουργεί φόβους για καταστροφή.